πύργος του Κολδί είναι του 16ου αιώνα. Αυτό που βλέπετε έχει ανακαινιστεί. Έχει ένα δίδυμο πύργος σε ένα άλλο χωριό δίπλα, λέγεται Κούτος, και τον έκτισαν οι Μαμονάδες. Μια οικογένεια που ήρθε από Φαναριώτικη, που έμενε στη Μονεγασιά, ήσανε φίλοι με τους Ινιτούς. Όταν όμως επικράτησαν οι Τούρκοι, αυτοί φύγανε και η οικογένεια πλήθη και έμεινε στον Άπλιο, στην Κόρινθο, γύρω στο πολιτείο. Οι Μαμονάδες λοιπόν ήρθανε και είχε πει ένας χρησμός ότι εκεί που η Γέρη και η Καμήλα με Καμήλα ξεκινήσανε και βάλανε 10 φωτάρια πάνω και ήρθανε μέχρι εδώ, με τις Καμήλες, υπήρχαν Καμήλες τότε, παιδιά, ναι. Και είχε πει ένας χρησμός ότι όπου η Γέρη και η Καμήλα καθίσει να ξεκουραστεί, εκεί θα χτίσετε και το σπιτικό σας. Και έτσι η Καμήλα του Μαμονά στάθηκε εδώ και φτιάξανε αυτό το πύργο. Και τις ίδιες οικογένειες φτιάξανε, όπως είπαμε, και το δίδυμο πύργο στο Κούτο, ο οποίος δεν σώζεται, υπάρχει περίπτωση. Αυτός ανακοινίστηκε. Ήταν πάρα πολύ πλούσια η οικογένεια, η Μαμονάδες. Φτάνανε μέχρι κάτω τον Κορινθιακό πόλο. Κάτω δηλαδή, μέχρι. Και ήταν όλοι αυτοί, ήταν οι τσιφλικάδες της περιοχής. Σε αυτό το πύργο ήρθε και έμεινε και ο Κολοκοτρώνης πολλές φορές και είχε αρχηγείο. Υπήρχαν πάρα πολλά αρχεία για την οικογένεια που κάηκαν στον Ιταλογερμανικό πόλεμο. Δυστυχώς, πολύ λίγες μαρτυρίες έχουν για τους Μαμονάδες από κάποια συμβόλαια που κάνανε με αγοραπολισίες, με κερκυραίους, με διάφορους άλλους και αναφέρουν κάποια στοιχεία και ότι μέναν εδώ. Τώρα το όνομα Μαμονάς ήρθε από τη λέξη μαμούνια που ήσαν οι μεταξυσκόλικες, εκτρέφανε μεταξυσκόλικες. Γιατί λέγεται Κορδί όμως ο πλήρως Κορδί. Έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ανάλογα με αυτούς που μένανε ήταν και πλήρως Κανελάκι και πλήρως Κορδί. Έχει πάρει λοιπόν διάφορα πράγματα. Το Κορδί τώρα πώς ήρθε. Είχε μια κόρη, ο Βενιζέλος, Μαμονάς, που ήταν στο Κούτο, στον άλλο πύργο, η Μαρία, και παντρεύτηκε εδώ. Η Μαρία, τον μακρινό ξάδερφο, Μαμονάς επίσης. Και έμενε έγκυος και τα είχαν τα παιδιά. Της είπαν λοιπόν ότι δεν πρέπει να γεννάς μέσα στο πύργο. Άμα θέλεις να είσαι εσύ κάποιο παιδί σου, πήγαινε να γεννήσεις στη σπηλιά της Πεπελίτσα. Έτσι λέει, υπάρχει αυτή η σπηλιά. Και γέννησε μία κόρη, την Ελένη. Και αυτή έζησε, η Ελένη, και παντρεύτηκε Κορδί. Στο Κορδί και έτσι, επειδή μετά η Μαμονάδα δεν ήταν αγόρια, οπότε τελείωσε η γενιά των Μαμονάδων, έμεινε απλώς στο Κορδί. Ο Κορδίς ήταν και δήμαρχος της Ευρωστήμης τότε. Άλλη μία κόρη είχε παντρευτεί Μεζελόπουλο, ο οποίος επίσης ήταν έτσι πλούσιος μεγαλοτσιφλικάς και είχε σπίτι εκεί που πήγατε στην πλατεία και καθίσατε. Υπήρχε ένα σπίτι του Μεζελόπουλου, το οποίο κάηκε τελείως, ήταν με ξυλόγλυφτα, ήταν πάρα πολύ όμορφο όπως αναφέρουν, αλλά κάηκε τελείως και αυτό με τον Ιταλογερμανικό πολίτη. Στο χωριό υπάρχουν πάρα πολλά αρχαία. Και ο Παξανίδης πέρασε από εδώ, είπε ότι μάλλον ήταν η αρχαία γνώση σε αυτό το μέρος. Βρίσκουν πάρα πολλά αρχαία. Θα ήθελα να σας ταξιδέψω λίγο στα παλιά χρόνια. Εδώ που πατάτε, υπήρχε μεγάλη ζωή πριν το Τροϊκό πόλεμο. Δεν ξέρω γιατί ελάχιστοι άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν για αυτήν εδώ την περιοχή. Και όμως αυτή η περιοχή συμμετείχε με πάρα πολλά πλοία σε πολιτικό πόλεμο. Από το λιμάνι των Μαύρων Λιθαρίων, βλέπετε κάτω, ξεκίνησαν 30 πλοία. Από Τσίχες, άλλα τόσα. Ο Στράβων λέει ότι μεταξύ
Υπάρχουν δύο περίπτες οι οποίοι αναφέρουν την περιοχή μεταξύ άλλων. Ο Βασανίας ήταν περιπατητής. Υπάρχει ένας και ο δρόμος ακόμα στη Βασανία, απάντησε την Ελίκη, δηλαδή η αρχαία Ελίκη που από το σεισμό που έγινε ήταν τόσο μεγάλος, καταβυθίστηκε. Έφυγε τσουνάμι της Αλκιονίδας νήσους και σκέπασε όλη την πόλη και έκανε μια τεράστια λίμνη στην οποία ψαρεύουν για 500 χρόνια. Φαντάζεσαι όταν πέρασε ο Βασανίας μετά, στον δρόμο που είχε απομείνει δίπλα, είδε τίποτα, είδε μια λίμνη, την περιέγραψε και μετά χάρη στις προσπάθειες μιας γυναίκας, μιας και μοναστικής γυναίκας, θα προσπάσει 20 ολόκληρα χρόνια, χωρίς να αναγνωριστεί από την επίσημη πολιτεία, ανακάλυψε την Ελλήνικη σε 15 διαφορετικά μέρη, χρησιμοποιώντας ένα υπέροχο μηχάνημα που το τσούλεγε έτσι, και κάθε φορά που βλέπανε ένα λόγο, σκάβανε και βρήκανε, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, δεν ξέρω γιατί σας μιλάω γι' αυτό τώρα, ένα βαφείο. Μέχρι τώρα νομίζουμε ότι στην Ελλάδα δεν βάφαμε τα ρούχα μας και τα παίρναμε από τους Φοίνικες με τις Πορφύρες κτλ. Και εδώ ανακαλύψαμε, ανακαλύψαμε ένα ωραιότατο βαφείο. Εδώ λοιπόν υπήρχαν πάρα πολλές πόλεις, στις οποίες οι ανασκαφές για την Ολυμπία Οδό τις βρήκαν, τις ανέσκαψαν, τις μελέτησαν και τις έχωσαν. Ξαναπίσω. Άφησαν μόνο αλήθεια στο Δερβαίνη και κάποτε πρέπει να κάνουμε να πάρουμε τα παιδιά και να πάμε να επικεντρωθούμε όλοι εκεί. Λίνα, στο Δερβαίνη, ναι. Υπάρχουν ρωμαϊκές θέρμες. Ναι. Είναι κάτω από τον αυτοκινητόδρομο, θα το δείτε, τις είχαν σκεπάσει με καλύκι, τις ανοίγουν σιγά σιγά. Είναι λίγο περίεργο για τα παιδιά, ξέρετε τώρα πώς να τα πας εκεί πέρα, περνάνε αυτοκίνητα, αλλά μεγάλη θέληση γίνονται όλα. Δίπλα ακριβώς υπήρχε ένα τεράστιο ιερό της Ακροτέρας Αρτέμιδος. Η περιοχή ήταν ακροτική. Όταν λοιπόν παρακολουθούσαμε σιγά σιγά και μας άφηνε κλεφτά και πέραμε μια φωτογραφία σε όλο το μήκος της Ολυμπίας στο Δού, θα μπορούσαμε να το αναπαραστήσουμε τώρα, αν είχαμε όρεξη, αλλά δεν έχουμε. Η περιοχή ήταν όπως ακριβώς ήταν σήμερα. Σπίτια και έφυγαν από εκεί και πήγαν εδώ. Η Αιγαία ήταν τεράστιο μέρος. Μεταξύ λοιπόν των Αιγών και στην Αιγύρα και τη Πελίνη, στο Ξυλόκαστρο, όχι όμως αυτό που είναι τώρα, στο Ξυλόκαστρο το ξέρετε. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι εικονική πραγματικότητα. Ο Άγιος Βλάσης είναι χτισμένος πάνω σε ένα έλεος, πάνω σε ξύλο. Το δέλτα του ποταμού Σύφθα ήταν τεράστιο. Και φυσικά ποτέ δεν διανοούνται οι αρχαίοι να χτίσουν εκεί που υπήρχαν πολλές ποταμών, άρα πλημμύρισαν από αυτά. Σιγά 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 το κάνουν. Η Πενήλη λοιπόν είναι πιο πάνω στο ύψωμα, αλλά λόγω του ότι χρόνια τώρα με τη βαθιά άρρωση, με την αρχαιοκαβιλία, με το κλέψιμο και όλα αυτά, δεν έχει αφήσει τίποτα παρά μόνο μερικά σημάδια, η Πελίνη μπορεί προς τα πάνω. Πελίνη, Αιγές, η ευσεφθία γραμμή και Δονούσα. Κάτω και κάτω. Ένας ντόπιος εδώ, θα σας μιλήσω τώρα για ιστορίες περίεργες, θα τις πάρω όπως είναι, σας έφερα ορισμένες αποδείξεις, έχω κάνει πολλά ρολά τέτοια. Είναι ένας χάρτης της περιοχής, ο οποίος έχει όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις από πίσω και στηρίζεται σε μια τρομερή ιδέα που βγήκε από έρευνες 20 ετών από ένα συντοπίτη μας εδώ από την Αιγύρα και επί 15 χρόνια το πειθάρα να το κάνει. Είναι ότι η αρχαία Ελλάδα, και όταν λέω αρχαία Ελλάδα, δεν λέω για την κλασική Ελλάδα, ούτε καν για την Ελλάδα, ξέρετε, του Τροϊκού Πολέμου, πριν από αυτό. Και το αναφέρει, ο Πλάτωνος το αναφέρει συγκεκριμένα ότι αυτοί που έδωσαν τα ονόματα ήταν πάρα πολύ σοφοί και δεν έδωσαν τα ονόματα ούτε στους τόπους, ούτε στους ποταμούς, ούτε πουθενά κατά τύχη. Τα έδωσαν γιατί υπήρχε ένας λόγος. Ανακαλύπτουμε λοιπόν σποραδικά παντού ότι υπάρχει ένα απίστευτα σωστό και περίπλοκο σύστημα τριγώνων, ρόμβων και οτιδήποτε γεωμετρικού σχήματος θέλετε, τα οποία αυτά ενώνουν, δένουν, γεωδετούν όλη την Ελλάδα και μάλιστα θα δείτε, ας πούμε, η Δελφή, η Αλεξάνδρεια, ξέρω και η Σμύρνη, αποτελούν ένα υπέροχο ισοσκευές κείμενο, το οποίο, ακούστε το τελευταίο, η Ελλάδα παλιά δεν είχε 1, 2, 3, είχε α, β, γ, δ, 1, 2, 3, μετά ήταν με τόνο, το διέκτο, το ίδιο κλπ. Αν λοιπόν πάρετε τις αποστάσεις μεταξύ, λέω τώρα, μεταξύ Δελφών, ας πούμε, και Σμύρνης, όλο αυτό το τριγωνάκι, οι αποστάσεις αυτές μετριούνται, έτσι. Αν το μεταφέρετε με τα γράμματα πλέον της αρχαίας Ελλάδος, υπάρχουν ολόσωστες λέξεις. Αρμονία, δημοκρατία, το όνομα του Θεού κτλ. Κάνα μια ιστορία, για 15 χρόνια που είχαμε το λύσει να τα γραφεί, να το γραφτούμε στη Εκκλησία, το αποτέλεσμα,
το μικρό αποτέλεσμα ήταν για την πόλη μας εδώ και τον πύργο, δηλαδή και την Αιγύρα, γιατί είμαστε από εδώ και το κάναμε. Και το πρώτο θα σας τα δώσω όλα. Έχω αρκετούς κάποιες κάτω, τις πάρετε. Θα τους έχετε διαρκεί, γιατί έχει την εξής απίστευτη ιστορία. Μεταξύ λοιπόν Πελλήνης και εγώ ήταν οι Δονόες, όπως τη λέει ο Στράβωνος. Ο Στράβων όμως αναφέρει και μια άλλη πόλη, την Κόμη Πελλήνη. Πιάσαμε λοιπόν και μετρήσαμε με GPS τις αποστάσεις μεταξύ των Εγών και της Πελλήνης, των Εγών, και εκεί κάπου που έπρεπε να είναι η Χερδονούσα, δηλαδή κάτω, και βρήκαμε ότι τίποτα δεν ήταν αυτό, το τρίγωνο, δηλαδή οι νοητές γραμμές που ενώνουν, πέφτει στον πύργο επάνω, ο οποίος θα πρέπει να λέγεται, δεν είμαι αρχαιολόγος, αλλά κάνουμε τόσες πολλές έρευνες που αυτή δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Κόμη Πελλήνη. Και η Κόμη, Κόμη Πελλήνη. Πελλήνη, Κόμη Πελλήνη. Δηλαδή Κομόπολη Πελλήνη. Και τις μετρήσεις αυτές τις κάναμε. Είναι πολύ απλό. Ο πύργος, η αρχαιολογική υπηρεσία είναι κερδισμένη στο κόκκινο μα, που κόστησε το 8, κάτω στο μαφίτη Λία, από κάτω, υπήρξε ένα τεράστιο τείχος. Είχαμε τα λίχνη του. Ήρθε η αρχαιολογική υπηρεσία, όπου εδώ, το δέντρο 20 χρόνια, άρχισε ο Βασίλης να φωνάζει, παιδιά θα μεταλογίσω, τι κάνετε, έφυγε αυτό, πάει το χάσιμο και αυτό. Δεύτερος αρχαιολογικός όρος, δεύτερη απόλυση. Λοιπόν, θα σας πάρει στο Λατρίδη, ο πρόεδρος, λίγο πιο κάτω, υπάρχει ένα σπίτι, που διαδίδεται με την Ελλήνα, στο οποίο υπάρχουν ακόμη εμφανέστατα τα ίχνη ενός μικρού ναού. Υπήρχε ένα βαπτιστήριο, ξέρετε έτσι, υπάρχουν ίχνη ιωνικών κολονών με την πτύχωση, ο δεύτερος τόπος, και ο τρίτος τόπος είναι το πανέμορφο κλεισάκι της Παναγίσσας, το οποίο ελπίζω σε λίγα Ελλήνα, πήγαμε στο χθες. Εκεί, πριν γίνει με τον κύριο Καρακατσάν, μάστερο, η αναστήλωση εκκλησίας κτλ., είχαμε σηκώσει, είχαμε μια κολόνα. Μια κολόνα τόση, δηλαδή, αν αυτή η κολόνα ήταν στη μέση, φαντάζεστε ότι το ύψος και το λάδι ήταν τεράστιο όμως, έτσι. Κάπου πίσω έχουμε κρύψει και μικρά τεράστια ακροκέρα τόσο, ήταν από μήνυ διαδρία, τα χώσαμε κάθε εποχή. Και στο βράχο, όπου πάτε στο κάτω, θα δείτε ένα περίεργο φαινόμενο. Υπήρχε ο βράχος και πάνω εκεί, σκαλισμένα πάνω στο βράχο σκαλοπάτια, ανέβαιναν επάνω, φυσικά με τις κατασκευές, δεν ξέρουν πού ανέβαιναν, και το ίδιο πράγμα ακριβώς. Το ίδιο, έχω ξεχάσει τώρα. Από το πρώτο ξετρέξε, το βρήκαμε. Τον ίδιο βράχο, με τα ίδια σκαλοπάτια, με την ίδια κολόνα, κάπου και μακριά εδώ πέρα. Πάνω από αυτό το πραγματάκι εδώ πέρα που πατάτε, πρέπει να είναι τουλάχιστον ελληνικής εποχής. Δηλαδή, μιλάμε για το 2000 π.Χ. στην πλάτη, στο αστείο. Δεν είναι οποιοδήποτε χωριό, δεν είναι οποιοδήποτε τόπο, απλώ δεν ξέρω γιατί η μανία που μα είχε πιάσει μερικά χρόνια, και η μανία αυτή έγινε αμέσω μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, έγινε αυτό που λένε ο ελληνικό μεσαίωνα. Για 400-500 χρόνια η Ελλάδα είχε σβήσει. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν έχουμε νέα, δεν έχουμε κτίσματα, δεν έχουμε νόμου, δεν ξέρουμε και οι ξένοι φαινά τον έχουν αποκαλέσει ελληνικό μεσαίωνα. Στο 800 π.Χ. γίνεται η πρώτη Ολυμπιακή Αγώνα. Ξυπνάμε, μετά από λίγο ανακαλύπτουμε ότι ο Παρθενώνας ήταν φτιαγμένος με ξύλα, αγριόξυλα ξύλα, και αρχίζουμε πλέον να χρησιμοποιούμε το μάρμαρο, και τότε η Ελλάδα αρχίζει να υπάρχει αυτά. Εδώ λοιπόν μπαίνουν οι αρχές γνώσεις. Όσοι έχουν μελετήσει, είναι απίστευτα πράγματα. Δεν το έχω κάνει να σα τα πω, γιατί νομίζω ότι θα πείτε τώρα ότι κάθεται με το Παναγάστο 9. Είναι απίστευτο ο τρόπο με τον οποίο γεωδετούσαν. Έλεγαν ότι η αρμονία που υπάρχει επάνω στον ουρανό είναι θεϊκή. Και είναι. Το θέτουμε το όχι. Προσπαθούσαν λοιπόν να κατεβάσουν την ουράνια αρμονία εδώ. Και αυτό μπορούσε να γίνει μόνο εάν η πόλη εκτίζεται με ένα συγκεκριμένο σχέδιο, με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο τρόπο αυτό να είναι η αντιγραφή τη ουράνια αρμονία. Από εκεί και μετά. Υπάρχουν άπειρα βιβλία για όλο και να δείτε το πράγμα. Εγώ θα δώσω σε καθένα από εσάς ένα χάρτη με πολύ μικρά γράμματα που είναι γραμμένα τα πάντα. Δηλαδή, όλες οι αναφορές, όλο το αρχαίο συγγραφέα. Δηλαδή, λέει ο Σωκράτης τώρα, μακριβώς. Λέει ο Σωκράτης. Εάν δεις, λέει, τη γη από ψηλά, τότε θα δεις ότι είναι μια τεράστια σφαίρα, σαν να είναι φτιαγμένη από, από δέρματα διαφορετικών χρωμάτων από, από αυγελάδες. Ο Σωκράτης είδε, ήξερε, κάποιος είδε τη γη από ψηλά και του είπε να τη στείλει. Και με όλες τις ενέργειες που έκαναν, ξέρετε ο Παρθενώνας δεν είναι ίσιος, ο Κόνας δεν είναι ίσιος, είναι έτσι. Αυτό κάνει μια πυραμίδα. Μαζί με την πυραμίδα του Λυκαβητού που είναι δίπλα, χρησιμοποιεί το για να αλλάζουν τα τελειωρικά πεδία της ενέργειας.
Και αυτό συνέβη και με τον Πύργο. Και αυτό συνέβη με όλες τις πόλεις που ξέρεις. Άρα δεν είναι οποιοδήποτε χωριό. Περνάμε τα μαύρα χρόνια. Τέλος πάντων, χάθηκαν, γκρεμίστηκαν, άλλαξαν τα πράγματα. Ο Τροϊκός πόλεμος έφερε μεγάλες αλλαγές. Και τελικά, σας κοιτάω συνέχεια εσάς, έτσι, συγγνώμη, γιατί βλέπω τώρα. Ρουφάει, είναι καλή μαντή. Ναι. Τελικά, πέσανε σε αυτό που πέσανε. Ξέρετε, οι Ρωμαίοι ήρθαν εδώ, το κάνανε λίπα. Είναι η χειρότερη περίοδος. Αν η κατάσταση της Ελλάδας, αυτό το χάλι που ζούμε σήμερα, οφείλεται πραγματικά στη ρωμαϊκή κυριαρχία των 7 αιώνων. Αυτοί κατέστρεψαν τα πάντα. Μην πιστέψετε ποτέ ότι υπήρχε ο ρωμαϊκός πολιτισμός. Αυτά τα πράγματα είναι αηδίες. Δεν μπορούσαμε ποτέ οι δούλοι που είμαστε, οι καταπιεσμένοι, οι χαμένοι μέσα στο διάστημα, να κάνουμε πολιτισμό με τους αφέντες μας. Μετά από αυτούς ήρθαν οι Βυζαντινοί, οι οποίοι στην αρχή ήταν Ρωμαίοι και αυτοί, μετά απλώς τον χριστιανισμό, χρησιμοποίησαν τη γλώσσα γιατί λόγω πολιτικής αυτής δεν γινόταν αλλιώς. Και όταν άρχισαν τα πράγματα και σκουρένανε για τους φεουδάτες του Βυζαντίου, πήγαν το ίδιο πράγμα που και οι Ρωμαίοι. Τα λατιφούντια. Ενώ με ένας άνθρωπος, ας πούμε, είχε τη μισή καλοπόδοση. Και ένας άλλος το δεύτερο. Μιλάμε για ένα άθλιο θεωρητικό σύστημα το οποίο έφερε την καταστροφή του Βυζαντίου. Όταν άρχισαν να βλέπουν τα σκούρα λοιπόν οι ευγενείς του Βυζαντίου, μαμονάς, πήραν τις καμπύλες και φύγανε. Πάνω εκεί ο μύθος που η Ελλήνα σταμάτησε την καμίλα κτλ. Ήθελε να πει ότι διάλεξε ένα χωριό και διάλεξε ένα χωριό το οποίο είχε πολύ νερό και είχε ένα κεφαλόβρυσο. Εδώ βλέπετε από κάτω υπάρχει ακόμα το πηγάδι τη δεξαμενή του Πύργου. Από εδώ οι πυριώτες εφόσον και έπαιρναν νερό υποχρεωτικά. Πάει να πει δηλαδή ότι ο Μαμονάς έκανε, ο Μαμονάς και η φαμίλια του, δηλαδή και η φάρα του θα λέγαμε, και συνεργούνται μεταξύ του. Σαν τον Πύργο υπάρχουν 5 πτήγματα στην Ελλάδα μόνο. Λέγονται αμυντικές κατοικίες. Οπότε δεν υπάρχουν 150, θα δείτε το αντίθετο του Πύργου, θα το δείτε πάνω σε Σελιάνα, στην Αχαΐα, ίδια ακριβώς. Βλέπετε πολεμίστρες. Οι άνθρωποι από κάτω που τους χρησιμοποιούσαν σαν σκάφους, ήταν κάπου κάπου έτσι ξεσυγχρονίσαν. Ήταν χαμός. Οπότε τι κάνανε, σκότωσαν μέσα και έλαταν το πάρτο αυτό. Τα βράγανε αυτό και ξαναγίσαν πάλι το παλιό βιολί. Μέχρι ότου καταφέραμε τελικά και φρόνησαν τα περιοριθήκαμε και φτάσαμε εδώ που είμαστε.